Σχεδόν απαθής, ο 60χρονος δράστης της εν ψυχρό δολοφονίας του 43χρονου Κώστα Κατσουλάκη οδηγήθηκε νωρίς το μεσημέρι στον εισαγγελέα Χανίων. Πείτε μας, γιατί τον σκοτώσατε? Ο 60χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την 5η το πρωί στην ανακρίτρια Χανίων. Στον εισαγγελέα εμφανίστηκε χωρίς συνήγορο υπεράσπισης και ως ήθιστε θα οριστεί αυτεπάγγελτα. Την ίδια στιγμή η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι του άτυχου 43χρονου του είπαν σήμερα στο ορθούνι του Δήμου Πλατανιά το τελευταίο αντίο. Ο Κώστας Κατσουλάκης δολοφονήθηκε χθες το μεσημέρι έξω από την επιχείρηση Mini Market που διατηρούσε στο Βαμβακόπουλο. Εκεί πήγε ο δράστης που τον πυροβόλησε στην πλάτη με αυτοσχέδια κοντόκανη καραμπίνα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. 10.30 ώρα καθόμουν εδώ να πέρα, όπως κάθε μέρα Μανώλη, τι έκανα εκεί πάνω. Έρθε και μου λέει πράγμα, θέλω να το συγχωρέσει του παιδιού, μου λέει πράγμα, εγώ πίνω να πούμε. Και μου λέει, δεν βλέπω, μου λέει, ποτηράκια. Λέω, ξεραίλα, του λέω, Κώστα. Και πάει και μου φέρνει μια σηκουδία και μέχρι να πάω στο σπίτι μα θα μου το σκοτώσαν. Ακούρε πράγματα, ρε παιδί. Το παιδί ξέραμε το σκοτωμένο, ότι ήταν καλό παιδί, ήταν ωραίος, πέρα τον είχαμε παρέα όλη μέρα. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει γίνει και γιατί και δεν ξέρει κανείς από εμάς. Ο 60χρονος που αμέσως μετά την πράξη του ειδοποίησε ο ίδιος την αστυνομία, υποστήριξε ανακρινόμενος ότι κτηματικές διαφορές με το θύμα όπλησαν το χέρι του. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή Αντώνη Παπαδομανολάκη, ο 43χρονος βλήθηκε από κοντινή απόσταση στην πλάτη. Κακώσεις των σπλάχνων του θώρακα και της κοιλίας προκάλεσαν το θάνατό του. Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ ήσυχος άνθρωπος, πολύ συνονοήσιμος, δεν είχαμε πρόβλημα. Καλύτερο κοπέλι δεν είχε έρθει εδώ. Αλλά γιατί τώρα ο άλλος ποιος είναι, τι είναι, γιατί τον σκότωσε? Δεν είναι κανένα κοτόπουλο. Ψυχή είναι. Κρίμα στο παλικάρι, κρίμα. Η άγρια δολοφονία του Κώστα Κατσουλάκη, προέδρου της τοπικής κοινότητας Ορθουνίου, σκόρπισε τη θλίψη στην κοινωνία των Χανίων και κυρίως στο Δήμο Πλατανιά. Ο Κώστας Κατσουλάκης από τη θέση του Προέδρου της τοπικής κοινότητας υπερασπίστηκε με σθένος τη δημόσια περιουσία και το δημόσιο και κοινό συμφέρον για να δολοφονηθεί με άνανδρο τρόπο από έναν καταδικασμένο καταπατητή της δημόσιας περιουσίας. Μια απώλεια του χωριού μας είναι. Αυτό είναι. Ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν είμαι από εδώ, αλλά ξέρω ότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Εδώ ήταν απέναντι, αφού μας χαιρετούσε έτσι, τον χαιρετούσαμε κι εμείς. Γελάγαμε, παίρνουμε ωραία. Ο 43χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού ηλικίας μόλις 4 ετών.